Λοιπόν, θα σας διαβάσω μια είδηση. Τρεις άνθρωποι στο νησί περίμεναν αγωνίως για μια κλίνη σε μεθ. Τελικώς οι δύο δεν τα κατάφεραν, παρότι ο ένας μεταφέρθηκε σε μεθ την τελευταία στιγμή. Στο νοσοκομείο του νησιού υπάρχει εντατική με 5 κλίνες, οι οποίες όμως δεν λειτουργούν λόγω έλλειψης προσωπικού. Η είδηση αυτή, ξέρετε από πότε είναι? Είναι 19 πρώτου του 2019. Και ο καταγγέλων είναι ο κύριος Μιχάλης Γιαννακός, αν τον έχετε ακούσει. Αυτός που έκανε τις τελευταίες. Αφήστε, κύριε Τσακαλώτο, για να πούμε λίγο την πραγματικότητα. Καταλαβαίνω ότι σας ενοχλεί η απάντηση. Η ΜΕΘ, όπως ξέρετε, κύριε Τσακαλώτε, δεν είναι σαν δόντια δράκου να τα πετάς και να φυτρώνουνε. Προετοιμάζονται οι ΜΕΘ, κύριε Τσακαλώτε. Μπορείτε να μην διακόπτετε. Μπορείτε να με αφήσετε να ολοκληρώσω. Σας ενοχλεί η αλήθεια? Λοιπόν, μπορείτε να ολοκληρώσετε, κύριε Υπουργέ. Η αλήθεια βαθιά ενοχλεί την αντιπολίτευση. Βαθιά την ενοχλεί. Παραλάβαμε 566 ΜΕΘ. Κάπου εκεί. Κάτω από 600. Τις πολλαπλασιάσαμε. Σήμερα υπάρχουν 700 για COVID. Συν οι άλλες. Ακούστε, θα απαντήσω όπως θέλω, κύριε Τσακαλώτε. Η απάντηση λοιπόν είναι πολύ απλή. Όταν υπάρχει έλλειψη ΜΕΘ, αυξάνεται η θνησιμότητα. Αυτό λέει αυτή η ιστορία. Όταν υπάρχει έλλειψη ΜΕΘ, αυξάνεται η θνησιμότητα. Όταν υπάρχει μεγάλος αριθμός διασωληνωμένων στις υφιστάμενες ΜΕΘ, αυξάνεται η θνησιμότητα. Η αιτιώδη σχέση, για να απαντήσουμε και στην ερώτηση του φοιτητού, η αιτιώδη σχέση προκύπτει όταν αυτός που έχει μείνει απ' έξω, ένας μικρός αριθμός που έμεινε και ελπίζω να μην μένει ούτε ένας, αυτός λοιπόν που έχει μείνει απ' έξω, αν είναι πιο βαριά η περίπτωσή του από αυτόν που μπήκε μέσα. Αν είναι πιο βαριά η περίπτωση, επιστημονικά, λέει ο κύριος Τσιόδρας, ο ένας άσχετος, δεν μπορούμε να βάλουμε την αιτιώδη σχέση. Είναι πολύ απλό. Αν κάποιος είναι 95 ετών και δυστυχώς έχουν επιλέξει οι γιατροί να βάλουν έναν 38, γιατί αυτές είναι οι πραγματικά ανθρώπινα δράματα που έχουν να αντιμετωπίσουν σήμερα οι γιατροί μας, ο 95 έχει πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα να πεθάνει. Αυτό σου λέει η μελέτη. Μπορεί να είναι και κάτι άλλο. Αυτό λέει, μπορεί να είναι και κάτι άλλο. Εγώ δεν αποκλείω να είναι και κάτι άλλο. Δεν είμαι φανατικός κατ' οποιονδήποτε τρόπο. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ψάχνουμε να βρούμε αναισθησιολόγους, γιατί με χωρίς αναισθησιολόγους δεν γίνεται. Και βάζουμε ειδικά κίνητρα πέραν πάσου. Αφήστε να τελειώσω, κυρία μου. Λοιπόν, κάπως να ηρεμήσουμε όλοι. Δεν γίνεται αυτό. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, ολοκληρώστε. Σας παρακαλώ. Ένας ο κύριος υπουργός να ολοκληρώσει, ο άλλος υπουργός να μην υποδεικνύει τη διαδικασία. Υπάρχει προεδρείο, σας παρακαλώ, και εγώ θα ήθελα να είμαι πολύ κάτω, από κάτω τώρα, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Λοιπόν, θα ολοκληρώσει ο υπουργός, θα πει μία κουβέντα ο κύριος Μιλωνάκης για να συνεχίσουμε. Για να ολοκληρώσω και να έχουμε τον κύριο Καλαφάτη και περιμένει υπομονετικά. Οι αναισθησιολόγοι που ψάχνουμε έχουν φύγει από τη χώρα οι περισσότεροι. Για ποιους λόγους το ξέρουμε όλοι. Δεν έχουμε αρκετούς. Δεν μπορείς να φτιάξεις, να εκπαιδεύσεις έναν αισιολόγο από τη μια μέρα στην άλλη. Παίρνει χρόνια η ειδίκευση. Έγινε πραγματικά προβλήματα αυτά. Και αντί να φωνασκείτε, ας συζητήσουμε πώς θα λύσουμε τα πραγματικά προβλήματα. Αυτό είναι που ενδιαφέρει.